Το πιο σπουδαίο παιχνίδι της αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, ΠΑΟΚ Νέας Αμισού Δόξα Βόλακας 1-2 και φωτιά στην κορυφή. Είσοδος των δύο ομάδων με το διαιτητικό τρίο, Κώστας Πουλικίδης, διαιτητής Super League, ο ρέφερι της αναμέτρησης, με δύο πολύ εμπειρούς βοηθούς, τον Αλέκο Παρασκευούδη πρώτο βοηθό και τον Παναγιώτη Κουβαλάκη δεύτερο βοηθό. Ενδεκάδες για τη Νέα Μισό. 1 Θεοδοσιάδης, 2 Κερεμίδης, στο ημίχρονο Φερσιζίδης. 3 Σουμπάκης, 4 Τζάρτζαλος, 5 Βραμέντζαλης, 6 Σιλός, στο 84 Παύλος Βασιλιάδης, 7 Αμανατίδης, 8 Προβατίδης, στο 62 Πούλας, 9 Τσιμισκίδης, στο 62 Κυριάκος Αμαραντίδης, 10 Βακυρτζής και 11 Ιωσιφίδης, στο 77 στη θέση του Οζαγιάκου. Για την ομάδα του Βόλακα, στη Νέα Μισό λέει ο προπονητής ο Γιώργος Πολυχρονίδης, στο Βόλακα ο Μπάμπης Καζεπίδης έπαιξε με Παγκάκι στο τέρμα, 2 Θανάση Στάικο, 3 Καρπιτσάρη, 4 Πέτρο Μποσχοψίου, 5 Τσενεκλίδη, 6 Μίλτο Βασιλιάδη, 7 Σέγκο στο ημίχρονο Γιάννη Σίγκος, 8 Δράμπαλη στο 87 Τολμαίδης, 9 Γιάννη Τσαμπάζη στο 90 Σταμπουλής Δημήτρης, 10 Θανάση Σταμπουλής και 11 Νίκο Στάικος στο 59 λόγω τραυματισμού Μαρκόπουλος. Εδώ οι δύο αρχηγοί. Για την ομάδα του Βόλακα ο Ηλίας Σταμπουλής, για την ομάδα της Νέας Αμισού ο Άγγελος Βραμέντζαλης, το διαιτητικό τρίο, η αναμνηστική φωτογραφία και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές από το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Νέας Αμισού Δόξα Βόλακα 1-2, η μεγάλη νίκη με ανατροπή για τους φιλοξενούμενους που τους βάζει ξανά γερά στο παιχνίδι της υπεράσπισης του περσινού τους τίτλου. Δράμπαλης, Μίλτος Βασιλιάδης άλλαξαν την μπάλα. Πρώτο στημένο για τη Νέα Μισό προς την περιοχή Παγκάκης. Καλή έξοδος μπλοκάρει την μπάλα. Σε αυτό το γέμισμα των παικτών της Νέας Αμίσου. Επίθεση για τον Βόλακα με μια ωραία κάθετη πάσα για τον Στάικο. Στάικος μπαίνει προς την περιοχή. Καταπληκτική κοφτή τρίπλα. Πολύ καλή έξοδος του Θεοδοσιάδη. Θα κόψει την μπάλα και στη συνέχεια ο Βραμέντζαλης την απομακρύνει. Πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλακα στο ξεκίνημα του ματς. Προσπάθεια για τη Νέα Μισό με τον Βακυρτζή να γυρίζει την μπάλα. Ένα σούτ του Τσιμισκίδη. Η μπάλα στα σώματα. Βραμέντζαλης νέο σούτ και πάλι στα σώματα. Με τρίτη προσπάθεια δοκάρει και μέσα γκολ για την ομάδα της Νέας Αμίσου. Στο 14-1-0 προηγούνται οι παιδούχοι με τον Άγγελο Βραμέντζαλης σκόρερ. Βλέπετε και τους παίκτες του Πάγκου όλοι μαζί μέσα και ο Πολυχρονίδης, ο προπονητής της ομάδας, για να πανηγυρίσουν το 1-0 της Νέας Αμισού στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Φάουλ εκτελείται. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς, από τον Σταμπουλή, τον αρχηγό. Επαναφέρει και πάλι ο Βακυρτζής. Γίνεται το πρώτο σουτ από τον Τζιμισκίδη. Μπάλα στα σώματα. Φτάνει στο Βραμέντζαλη. Πρώτο σουτ και πάλι στα σώματα. Επιμένει ο Βραμέντζαλης. Νέο σιρτό σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα δοκάρει και μέσα. Ο Παγκάκης δεν φέρει καμία ευθύνη. Εκεί δεν έχει ορατότητα. Η μπάλα πάει δοκάρει και μέσα. 1-0 για την ομάδα της Νέας Αμισού. Δεύτερο replay στο γκολ, όπως κάνουμε πάντα, με Βακυρτζή. Δεύτερη προσπάθεια στο 14 αυτή η φάση. Το γύρισμα προς τα πίσω από το Σουμπάκι, σουτ του Τσιμισκίδη στα σώματα. Νέο σουτ του Βραμέντζαλη στα σώματα. Πάει να γυρίσει κάμερα προς τον Βραμέντζαλη. Προλαβαίνει, γυρίζει, δοκάρει και μέσα. Γκολ η μπάλα. 1-0 στο 14 με Άγγελο Βραμέντζαλη, με τον αρχηγό της. Σκοράρει η Νέα Μισό. Νέα προσπάθεια για τη Νέα Μισό και πάλι με τον Τσιμισκίδη. Ένα μαρκάρισμα, πλεονέκτημα από το ρέφερι. Καλό σουτ μακρινό από τον Προβατίδη, θα μπλοκάρει ο Παγκάκης. Ένα φάουλ από δεξιά για τη Νέα Μισό με τον Τζιμισκίδη. Βραμέντζαλης προωθείται, θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Η ομάδα της Νέας Αμισού που παίρνει την ψυχολογία του μάτς με αυτό το γκολ που πέτυχε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέα προσπάθεια για τη Νέα Μισό από δεξιά. Ωραία κίνηση τώρα μέσα στην περιοχή. Σπάσιμο της μπάλας. Μεγάλη στιγμή εδώ με τον Σουμπάκι να σουτάρει από κοντά. Θα μπλοκάρει σταθερά ο Παγκάκης. Φάουλ του Βακυρτζή. Η μπάλα περνάει. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλακα. Νέα προσπάθεια και από τον Καρπιτσάρη που θα διώξει πιο μακριά την μπάλα. Και από το 30 και μετά ανεβάζει στροφές ο Βόλακας. Μεγάλη ευκαιρία και πάλι με τον Στάικο. Καταπληκτική επέμβαση του Θεοδοσιάδη σε κόρνερ, αυτό το ωραίο σουτ από τον Νίκο Στάικο και πάλι όμως ο Θεοδοσιάδης θα τον νικήσει για δεύτερη φορά. Στην κόντρα η Νέα Μισός μπροστινή παλιά, έχει μείνει μόνο ο Καρπιτσάρης και ο Παγκάκης που βγαίνει από την αστεία του και απομακρύνει την μπάλα με τα πόδια. Ένα φάουλ με τον Ντίνο Δράμπαλη, πολύ καλή εκτέλεση, δοκάρι, πολύ μεγάλη φάση για τον Βόλακα, απομακρύνει την μπάλα ο Κερεμίδη Σωτήρια. Πολύ μεγάλη στιγμή εδώ για τον Βόλακα να ισοφαρίσει. Εδώ Ντίνο Δράμπαλη, καταπληκτική εκτέλεση, φάουλ πάνω από το τείχος. Δεν τη βρίσκει την μπάλα ο Θεοδοσιάδης, κάθε το δοκάρι στην επαναφορά ο Κερεμίδης την απομακρύνει από την περιοχή του. Παραμένει το 1-0 για τη Νέα Μισό με τον Βόλακα να έχει δύο τεράστιες ευκαιρίες με Νίκο Στάικο και Δράμπαλη. Πλάγιο από δεξιά με τον Θανάση Στάικο, η μπάλα πάει στον Νίκο Στάικο, ο οποίος θα κάνει μια παράλληλη σέντρα από δεξιά, εύκολα θα μπλοκάρει την μπάλα ο Θεοδοσιάδης. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση ενός πολύ γεμάτου πρώτου ημιχρόνου που με τον γκολ του Άγγελου Βραμέντζαλη βρίσκει τη Νέα Μισό προηγούμενη με 1-0 στο 14 τον γκολ. Πάμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Σέντρα για τον Βόλακα. Κεφαλιά από τον Γιάννη Τσαμπάζη.
θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά ο Θεοδωσιάδης. Νέο στημένο για τον Βόλακ από δεξιά, ένα κόρνερ, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα από τον Στάικο που πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι από τον κύριο Πουλεκίδη στο 55 στην πρώτη επικίνδυνη κατάσταση μπροστά στα καρέ της Νέας Αμυσού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κύριος Πουλεκίδης δείχνει την άσπρη βούλα. Πέναλτι για τον Βόλακ παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκεί των ανθρώπων της Νέας Αμυσού. Η επανάληψη. Για να δούμε. Εδώ η εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Πάει να μπει στη φάση ο Στάικος. Περνάει η μπάλα. Εδώ η πτώση του στο έδαφος. Ο ρέφερι της αναμέτρησης δείχνει την άσπρη βούλα. Πέναλτι για την ομάδα του Βόλακα. Και άλλη μία φορά, όπως κάνουμε πάντα, ίδια μέτρα, ίδια σταθμά με όλους. Δεύτερο replay στη φάση. Αργό replay για να δείτε αν υπάρχει παράβαση ή όχι. Ο Στάικος στο έδαφος. Σε αυτή τη φάση αντικαταστάθηκε κιόλας ο Νίκος Στάικος. Τραυματισμός του παίχτη του Βόλακα. Πέναλτι από τον κύριο Πουλικίδη. Πολύ καλή εκτέλεση από τον Ντίνο Δράμπαλη. Ισοφαρίζει σε ένα. Αν έπαιζε ο Στάικος, αυτός εκτελούσε το πέναλτι. Αυτός εκτελεί συνήθως τα πέναλτι σπεσιαλίστας για τον Βόλακα. Αλλά και ο Δράμπαλης είναι πάρα πολύ καλός. Δείτε, χωρίς φόρα, ψύχρεμη εκτέλεση στο γάμα της εστίας. Έπεσε σωστά ο Θεοδωσιάδης, αλλά ήταν δυνατό το χτύπημα. Πολύ καλό πέναλτι από τον Ντίνο Δράμπαλη. 1-1 στο 55. Και το μάτσα από εκεί και πέρα γίνεται ρονταίο. Δεν βολεύει κανέναν ισοπαλία. Ανοίγουν οι γραμμές και για τη Νέα Μισό και για τον Βόλακα ψάχνουν όλοι τον γκολ της νίκης. Το μάτς είναι στο 1-1. Επίθεση για τον Βόλακα με τον Δράμπαλη στο χώρο του κέντρου. Πολύ ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί να παίξει κάθετα. Καταπληκτική πάσα για τον Τζαμπάζη. Τζαμπάζη τσιμπάει την μπάλα στο 75. 1-2 Βόλακα. Ολυρχή ανατροπή. Βλέπετε και τους παίκτες του Πάγκου να πανηγυρίζουν. Ο Βόλακας που στο ημίχρονο ήταν στο μείον 9 από την κορυφή, αφού κέρδιζε και ο Άγιος Αθανάσιος, και στο τέλος του μάτς βρίσκεται ξανά στο κόλπο. Γιάννη Τζαμπάζης 1-2. Καταπληκτική πάσα από τον Ντίνο Δράμπαλη, τον παίκτη που σκόραρε με το πέναλτι. Πολύ ωραία κάθετη πάσα. Ο Τζαμπάζης στο σωστό σημείο προλαβαίνει την έξοδο του Θεοδωσιάδη, περνάει την μπάλα από πάνω του, σκοράρει 1-2 για τον Βόλακα. Νέα Μισός προσπαθεί να σώσει έστω τον βαθμό. Καταπληκτικό τακουνάκι, σούτα από πλάγια από τον Βαχυρτζή, σε ετοιμότητα ο πολύπυρος ο Βαγγέλης ο Παγκάκης με το ένα χέρι. Δείτε εδώ, απομακρύνει την μπάλα. Αυτή είναι η καλύτερη φάση της Νέας Μισός. Ο Τζάρτζαλος είναι και όχι ο Βαχυρτζής που κάνει το σούτο. Κεντρικός αμυντικός που προωθήθηκε, ο Παγκάκης με το ένα χέρι κατεβάζει την μπάλα. Πολύ δύσκολη επέμβαση, κρατάει το 1-2. Νέα προσπάθεια για τη Νέα Μισό με Γιάννη Αμανατίδη, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside, παρά τις διαμαρτυρίες εδώ της Νέας Μισού ότι δεν υπήρχε offside, σταματάει η φάση. Πάμε να δούμε το replay. Ο Τζάρτζαλος από την άμυνα επαναφέρει. Εδώ η πρώτη κεφαλιά, ο βοηθός σηκώνει στο βάθος την σημαία, σταματάει η κεφαλιά πάσα που έγινε εκεί προς τον Αμανατίδη, το Γιάννη. Ως μη γενόμενη συνέχεια της φάσης για την ομάδα της Νέας Αμυσού. Τελευταίο κομμάτι του μάτς, το 1-2 παραμένει. Η Νέα Αμυσός προσπαθεί να βρει τη φάση. Εδώ και άλλο ένα replay για το αν υπάρχει offside ή όχι. Προσπαθεί λοιπόν η Νέα Μισός να βρει την φάση, την ευκαιρία για να φέρει το μάτς στα ίσια. Σουμπάκι σε μια προσπάθεια από δεξιά. Ωραία πάσα, θα γίνει ένα σουτ. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Νέο γέμισμα από την άμυνα της Νέας Αμυσού και ο Βραμέντζαλης περνάει σέντερφορ, βοηθάει, γυρίζει στον Πακερτζή. Να η μεγάλη επέμβαση του Παγκάκη, όπως και με τον Τζάρτζαλο, λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Βλέπετε εδώ ο Πακερτζής πάει να τον κρεμάσει, αλλά είναι πολύ καλή έξοδο του Παγκάκη. Κατεβάζει την μπάλα εκεί, σαν να καρφώνει, σαν βολεϊμπολίστας. Κατέβαζε την μπάλα, κρατάει το 1-2 για την ομάδα του. Νέα προσπάθεια για την Νέα Μισό. Καλή προσπάθεια η Ιωσήφιδης, αν πρόλαβα να δω καλά από πλάγια, θα κάνει αυτό το δυνατό σου. Την μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια, χάνεται η ευκαιρία. Ένα γύρισμα προς τον τερματοφύλακα τώρα για τη Νέα Μισό. Λήξη αγώνα από τον Κώστα Πουλικίδη. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Βόλακα. 1-2 με ανατροπή. Θυμίζω, Βραμέντζαλη στο 14 και τα δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με τα γκολ που πέτυχαν ο Δράμπαλης με πέναλτι και ο Τσαμπάζης. Θα ήθελα να δώσω χαρακτήρα και στους όλους τους ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι που κάναν σήμερα. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ όμορφο, με πολύ ένταση. Αλλά θεωρώ μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όταν σε ένα ντέρμπι ο αντίπαλος καταφέρνει στην πρώτη στιγμή στο παιχνίδι να προηγηθεί, νομίζω ότι του δίνει μεγάλο ψυχολογικό πλεονέκτημα, πόσο μάλλον εμείς που παίζαμε την πλάτη στον τοίχο. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Είχαμε και τις ευκαιρίες, είχαμε και τις στιγμές να προηγηθούμε, είχαμε και το δοκάρι, είχαμε πάνω στην αγραμμή απόκρουση, είχαμε και την τετατέτ. Νομίζω ότι είχαμε πιο καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο μικρό από τον αντίπαλο, αλλά μείναμε στο σκορ πίσω και είπαμε τα παιδιά να πούμε να παλέψουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, μια και ξαναλέω ότι παίζαμε την πλάτη στον τοίχο. Δείξαμε χαρακτήρα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω καταφέραμε, είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα μέχρι τη φάση του πέναλτι. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Καταφέραμε, ισοφάρισαμε σε αυτή τη φάση το γκολ και χάσαμε τον Νίκο τον Στάικο. Από εκεί και πέρα ο αντίπαλος, που ήταν φυσικό, έκανε την προσπάθειά του, πήρε τα ρίσκα του, ανέβασε παίκτες, είχε και αυτό στιγμές. Εμείς καταφέραμε κόντρα σε μια φάση που είχαμε δουλέψει πάρα πολύ, γιατί θέλαμε να πετύχουμε στις πλάτες του αντιπάλου, όπως είχαμε σχεδιάσει το παιχνίδι. Νομίζω καταφέραμε, κάναμε το 2-1 πολύ όμορφο γκολ με τον Τζαμπάζη
Και από εκεί πέρα δεν είχαμε κάτι άλλο. Απλά προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε το σκορ και το παιχνίδι και να κρατήσουμε το αποτέλεσμα υπέρ μας. Νομίζω ότι η ομάδα μας αυτό όλο το διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια. Το ρόστερ μας έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ λίγοι σαν ρόστερ. Αλλά θα παλέψουμε αυτά τα παιδιά. Τους δίνω πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι παλικάρια, είναι μαχητές. Πραγματικά εδώ δείχνουν οι ομάδες και το χαρακτήρα τους και οι παίκτες όταν στα δύσκολα καταφέρουν να βάζουν αντίδραση. Και σήμερα το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Να ευχηθώ και στη Νέα Μισό και στο Γιώργο που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και να του δώσω και συγχαρητήρια για, για το παιχνίδι που κάνανε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Μπάμπη καταρχήν και να του ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι ξεκίνησε νομίζω για ένα τέταρτο πολύ καλά για μας. Ελέγχαμε το ρυθμό μέχρι τη στιγμή που προηγηθήκαμε. Κόντρα στη ροή είχε μια ευκαιρία πριν προηγηθούμε εμείς ο Βόλακας. Όμως νομίζω ότι το περισσότερο διάστημα ήμασταν εμείς με την κατοχή. Ήμασταν εμείς οι οποίοι δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις, χωρίς να έχουμε βέβαια τη μεγάλη ευκαιρία, για να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Ευτυχήσαμε, πετύχαμε το τέρμα και αδικαιολόγητα νομίζω ότι αντί να φορτωθεί με βάρος η πλάτη των αντιπάλων, φορτώθηκε η δική μας. Δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε πνευματικά αυτό το διάστημα, όμως καταφέραμε να βγάλουμε το ημίχρονο, έχοντας ο αντίπαλος κάποιες ευκαιρίες, καταφέραμε να βγάλουμε το ημίχρονο χωρίς να δεχτούμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι συνέβη το ανάποδο, ένα 15 λεπτό περίπου μέχρι τη στιγμή που κέρδισε πέναλτι ο Βόλακας. Έγινε το ανάποδο. Είχαν την υπεροχή χωρίς να έχουν τη μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Βόλακα. Και κάπου εκεί δίνεται ένα πέναλτι. Εκεί νομίζω ότι άλλαξαν πολλά, αλλάξαμε και εμείς στάση νομίζω, μετά την εύστοχη εκτέλεσή του. Βγήκαμε μπροστά, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες να προηγηθούμε, χάσαμε ευκαιρίες στη συνέχεια για να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε αφού έκανε ο Βόλακας το 2-1 σε μια φάση η οποία από δική μας, από δικό μας κόρνερ καταφέραμε να δεχτούμε γκολ σε μια στιγμή αδράνειας, δεν ξέρω αν ήταν δουλεμένο αυτό από την αντίπαλη ομάδα, όμως το να αδρανείς και να μη συμπεριφέρεσαι σωστά, να αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις έχει συμβεί αρκετές φορές και η ευθύνη νομίζω είναι δική μου. Από εκεί και μετά δεν συνέβη κάτι. Είμαστε τρεις ομάδες σε απόσταση αναπνοής, χωρίς να ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμη. Εμείς θα δώσουμε όλοι μας τις δυνάμεις, θα συσπηρωθούμε, θα δούμε τα λάθη μας, θα δούμε τι έφταξε και νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν φαίνεται σε ένα παιχνίδι, ούτε σε ένα τέρμπι, όπου εκεί έχω την εντύπωση σήμερα δεν θα πρέπει το αποτέλεσμα να είναι έτσι. Όχι ότι είναι άδικη η νίκη του Βόλακα. Ίσως όμως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Είναι ένας μαραθώνιος. Έχουμε άλλα 7 παιχνίδια. Και εμείς είμαστε ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να δουλεύει, έχει συνηθίσει να παλεύει και θα τα παλέψουμε μέχρι τέλους.